Τώρα στις πολιτικές εξελίξεις, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των 11, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι, όπως έγινε χθες γνωστό, ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο. Πάμε να τον καλησπερίσω σε αυτό το σημείο. Γεια σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Λοιπόν, έχει κοπάσει ο θόρυβος των προηγούμενων ημερών. Είστε όλοι γνωστά πρόσωπα σε μια νέα όμως αφετηρία. Όπως άκουσα και τον κύριο Χαρίτση να λέει, επιθυμείτε να παρέμβετε με πρωταγωνιστικούς όρους στα πράγματα. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει, μοιραία αρχικά, είναι με ποιες συνεργασίες θα το κάνετε αυτό? Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα μια φράση, γιατί σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Είναι μια παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ κοντά μας αυτή η ανθρωπιστική φρίκη, αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Και επίσης είναι ντροπιαστική και η στάση που έχει κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό αφορά και την ψήφο της στον ΟΗΕ, αλλά αφορά και το γεγονός ότι έχει ποινικοποιήσει μια σειρά από πράξεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι ξεκάθαρο να πούμε ότι η κατοχή είναι έγκλημα και γεννάει εγκλήματα και ότι πρέπει να τελειώσει η Ισραηλινή εισβολή. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα που μας κάνατε. Σκεφτείτε το εξής. Σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική στιγμή, ο κύριος Τσακλόγλου, μετά την χιδαία δήλωση που είχε κάνει για τον δικηγόρο που είναι καλύτερο να πάει να γίνει ντελιβεράς, θα είχε παραιτηθεί. Το ίδιο θα είχε κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης μετά τη χιδαία δήλωση που έκανε μετά τα Τέμπη. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα στη θέση τους? Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αισθάνεται ότι παίζει μόνη της, παίζει χωρίς αντίπαλο. Και υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι σε φθορά και διαρκώς είναι σε μια κρισιακή κατάσταση που χειροτερεύει, αλλά και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι καθυλωμένο και δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι στόχος μας, όσο φιλόδοξος κι αν είναι, και καταλαβαίνω ότι είναι φιλόδοξος αυτός ο στόχος, είναι να υπάρξει μια μαχητική, προοδευτική, αριστερή, οικολογική πρόταση, αντιπρόταση, εναλλακτική απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία, κύριε Ηλιόπουλε, πόσο πολύ θα αποκλίνει αυτή η πρόταση και αυτή η στάση από το ΣΥΡΙΖΑ προ-Κασελάκη? Κοιτάξτε, προφανώς είμαστε κεντρικά στελέχη τα οποία είχαμε την ευθύνη και για την πορεία και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε βουλευτές της αριστεράς. Δεν έχουμε μετακινηθεί, αν θέλετε, ούτε χιλιοστό από το πρόγραμμα με το οποίο διεκδικήσαμε την ψήφο των πολιτών το προηγούμενο διάστημα. Αυτός ο οποίος έσπασε το πολιτικό συμβόλαιο με το οποίο διεκδικήσαμε αυτή την ψήφο ήταν η νέα και είναι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να δούμε και νέα ερωτήματα και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά συζητάμε όλες και όλοι μας για το κλίμα μετά τις καταστροφές της Θεσσαλίας και του Εύρου. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να έρθει στην συζήτηση σε όλους μας. Είναι φανερό πια ότι το κλίμα δεν αφορά, αν θέλετε, τις επόμενες γενιές και μια συζήτηση για το μέλλον. Αφορά τον πρωτογενή τομέα, αφορά τον τουρισμό, αφορά την παραγωγή, αφορά τις υποδομές, αφορά την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό λέω ότι δικός μας στόχος είναι να υπάρχει μια προγραμματική, μαχητική αντιπολίτευση, η οποία θα έχει συγκεκριμένα πεδία. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει συγκεκριμένα πεδία με τα εργασιακά δικαιώματα μπροστά, με τα δημόσια αγαθά μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικά στην Κρήτη υπάρχουν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει, αν θέλετε, να περιορίσει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στη δημόσια υγεία για τους συμπολίτες μας ανασφάλιστους. Ό,τι σημαίνει αυτό και για τη δημόσια υγεία αλλά και για την προσωπική τους αξιοπρέπεια και ζωή. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα πολιτικό κενό, ένα κενό μαχητικής αντιπολίτευσης και αυτό είναι που θέλουμε να καλύψουμε το επόμενο διάστημα. Βέβαια, επειδή θέτεται αρκετά ζητήματα επικαιρότητα. Θέλω να σας πω αυτό που ήδη ξέρετε, ότι με την κίνησή σας να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί σας καταλογίζουν ότι αυτό ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχει απέναντί της στην παρούσα φάση μια πολύ αποδυναμωμένη αξιωματική αντιπολίτευση και πολύ πολύ μικρότερες παρατάξεις που συνοστίζονται στον κέντρο-αριστερό χώρο για ποια έχει την πιο καθαρή πολιτική ταυτότητα. Η δικιά μας κίνηση δεν είναι μια κίνηση καθαρής πολιτικής ταυτότητας. Δεν κάνουμε μια κίνηση για να γίνουμε ένα αντισύριζα ή ένα αντικασελάκης κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία αντικειμενικά αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως έχει μια μεγάλη κυριαρχία και αυτή η κυριαρχία γινόταν μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δυνατεί να απαντήσει. Και δεν μπορείς να απαντήσεις όταν, παραδείγματος χάρη, για κεντρικά ζητήματα όπως τα εργασιακά ή δημοσιονομική πολιτική, κάθε 15 μέρες έχεις μια διαφορετική πολιτική.
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία καταγράφει και η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουν ήδη βγει 4 δημοσκοπήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγραφόταν τρίτο κόμμα, χωρίς εμείς να έχουμε κάνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, αυτό το οποίο θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν εμείς να συμφιλειωθούμε με μια πορεία εκφυλισμού και παρακμής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δικιά μας κίνηση, όσο δύσκολη και αν είναι, και πιστέψτε με, είναι πραγματικά δύσκολο να φύγεις από τον πολιτικό σου οργανισμό μετά από 22 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια έχω υπηρετήσει τον συνασμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κίνηση ευθύνης και ελπίδας, είναι μια κίνηση για την προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί ένας προοδευτικός αριστερός πόλος, ο οποίος θα μπορεί, ξαναλέω, να απαντάει στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ δύσκολα τα βελούδινα διαζύγια, ακόμα και στην πολιτική, κύριε Ηλιόπουλε. Ωστόσο, με βάση αυτό που μου λέτε, εσείς θα είστε ένα ανταγωνιστικό σχήμα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, προφανώς όλα τα πολιτικά σχήματα ανταγωνίζονται για την ψήφο των πολιτών. Το λέω όμως ξανά. Ούτε αφορά την κοινωνία, ούτε αφορά εμάς ένα σχήμα το οποίο θα κάνει εμφύλιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Κασελάκη, ή εμφύλιο με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο δικός μας πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το δείξουμε μέσα από τη δράση μας, μέσα από την κοινοβουλευτική μας παρουσία, μέσα από την παρουσία μας στην κοινωνία. Το πολιτικό κενό που υπάρχει σήμερα, και νομίζω δεν λέω κάτι καινούριο, το δείχνουν όλες οι έρευνες, το δείχνει η ίδια η πραγματικότητα. Το πολιτικό κενό το οποίο επιτρέπει σήμερα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την ίδια στιγμή να καλύπτει τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, των εταιριών ενέργειας, των μεγάλων εταιριών και να λαιλατεί τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Ένα πολιτικό κενό αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Ξαναλέω, είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά αισθάνομαι ότι στην πολιτική, μόνο αν έχεις φιλόδοξους στόχους, έχει νόημα να ασχολείσαι. Και σε κάθε περίπτωση να σας υπενθυμίσω ότι και το 2012, όταν ο τότε ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,7% μίλησε για κυβέρνηση της αριστεράς, φιλόδοξο φαινόταν, αλλά το κατάφερε. Έτσι, και όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, εκτιμάτε ότι οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελειώσει ή θα ακολουθήσουν κι άλλοι? Κοιτάξτε, δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για τα εσωκομματικά του πρώην κόμματός μου, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έχει φτιαχτεί μια μεθοδολογία αρένας. Μια λογική εσωτερικού εχθρού, η οποία κάθε 10-15 μέρες ζητάει έναν καινούριο εχθρό, θέλει αίμα στην αρένα. Και από ό,τι φαίνεται, οι προσωπικές επιθέσεις απέναντι σε στελέχη που εκφράζουν μια διαφορετική εκτίμηση συνεχίζονται. Αν θέλετε, αυτό ήταν και μια κρίσιμη επιλογή που μας οδήγησε στην έξοδο. Όχι απλά ότι οι πολιτικές μας διαφωνίες με μια, κατά τη γνώμη μας, βίαιη συντηρητική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το γεγονός ότι όποιος εξέφραζε μια διαφορετική γνώμη αυτομάτως κατατασσόταν στην κατηγορία του εσωτερικού εχθρού. Όσο η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με λογικές εσωτερικού εχθρού, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί και άλλους ανθρώπους και αναγκαστικά θα τους οδηγεί στην έξοδο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το σενάριο επιβεβαιώνεται και ακολουθήσουν και άλλοι, η νέα κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι έτοιμη να τους δεχτεί? Δεν θέλω να μιλήσω για συναδέλφους μου βουλευτές, για ανθρώπους που μέχρι πριν λίγες μέρες ήμασταν στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε, είναι μια δύσκολη και προσωπική αυτή η απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, το σχήμα το οποίο εμείς επιθυμούμε να δημιουργήσουμε δεν είναι ένα σχήμα θρασμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Δικός μας στόχος είναι αυτό το σχήμα να ανοίξει στην κοινωνία, να ανοίξει σε πολίτες που έχουν απογοητευτεί όλο αυτό το διάστημα από το πολιτικό σύστημα και από την ίδια τη λειτουργία της αριστεράς. Από το γεγονός ότι οι αριστεροί προοδευτικοί σχηματισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαίνεται είτε να μην θέλουν είτε να μην μπορούν να απαντήσουν απέναντι στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς με συναδέλφους και συντρόφους που έχουμε βρεθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα έχουμε κανένα λόγο να πούμε ότι δεν δεχόμαστε οποιονδήποτε θέλει να συμπορευτεί μαζί μας. Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσατε να σκεφτείτε να συμπλέψετε? Δεν βλέπω μια τέτοια δυνατότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο πολύ πρόσφατα πέταξε τη δυνατότητα συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων με τον τρόπο που λειτουργήσε στην απλή αναλογική. Και επειδή επιμένω να μιλάω για το περιεχόμενο της πολιτικής και όχι απλά για, αν θέλετε, συνεννοήσεις κορυφής, ας σκεφτούμε το εξής. Μιλάμε για μια χρονιά που χωρίς να έχει κλείσει έχουμε ήδη περισσότερους από 160 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα. 160 ανθρώπινες ζωές είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος που έχουμε πληρώσει. Μέσα σε αυτή τη χρονιά, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να φέρει το 13ωρο, δηλαδή να κάνει νόμιμες τις 13 ώρες εργασίας, που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά από την εμπειρία του ρεπορτάζ που έχετε, ειδικά από τον τουρισμό, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ αναπτυγμένο το συγκεκριμένο κλάδο, ότι όταν είναι νόμιμο το 13ωρο, η πραγματικότητα σε πηγαίνει στα 15ωρα. Όταν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν ακόμα και να προκηρύξουν στον ιδιωτικό τομέα αρνήθηκαν να προκηρύξουν ακόμα και μία 24ωρη απεργία, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω, αν θέλετε, το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο θα μας επέτρεπε να συμπλέψουμε. Αυτή τη στιγμή, σε δεύτερο χρόνο, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα?
Νομίζω ότι στην πολιτική να απαντάς σε υποθετικά ερωτήματα δεν έχει σημασία. Εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θα είναι να παίρνουμε πρωτοβουλίες στις οποίες θα καλούμε οποιαδήποτε δύναμη αυτό προσδιορίζεται ως προοδευτική να λαμβάνει μέρος και να συμμετέχει σε αυτές. Αλλά σήμερα που μιλάμε μου είναι ξεκάθαρο ότι όσο πρόβλημα είναι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο πρόβλημα είναι και το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, με ποια έννοια ότι κανένας από τους δύο ούτε μπορεί ούτε θέλει αυτή τη στιγμή να δώσει πραγματικές απαντήσεις απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το όνομα, κύριε Ηλιόπουλε, θα μπορούσε να είναι πληθυντική αριστερά? Το όνομα θα το ανακοινώσουμε τη Δευτέρα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, κατανοώ ότι το πολιτικό ρεπορτάζ τρέχει. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν όλα αυτά κανονικά και επίσημα. Και θα συγκροτηθεί επίσημα πλέον και η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω, επειδή έχει περάσει ένα σοβαρό διάστημα, να σας ρωτήσω το εξής. Αν εσείς μέσα σας προσωπικά έχετε ερμηνεύσει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την εσωκομματική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, πώς συνέβη και ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος παρεκκλίνει τόσο πολύ από την παραδοσιακή, αν θέλετε, ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς αυτό πώς το εξηγείτε? Επιτρέψτε μου να πω ότι πρώτα απ' όλα πολλά από τα πράγματα που είδαμε μετά την εκλογή δεν ήταν γνωστά προεκλογικά. Ο κύριος Κασελάκης εκλέχθηκε στην βάση μιας ακάλυπτης επιταγής. Ήρθε και υποσχέθηκε ότι με αυτόν στην ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πολύ γρήγορα να τελειώσει το 41%. Όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος έλεγε, εκλέγομαι εγώ στην ηγεσία και το 41% τελειώνει. Και φάνηκε ότι μετά την εκλογή του όχι απλά δεν αμφισβητείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά αμφισβητείται η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ από την άνοδο, την πολύ μικρή και ισχνή άνοδο, ξαναλέω, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει καθυλωμένο. Προφανώς αυτή η υπόσχεση για γρήγορη, αν θέλετε, επιστροφή σε κυβερνητική τροχιά λειτουργήσε μαζί με έναν δυστυχώς πόλεμο λάσπης, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, δηλαδή το γεγονός ότι μια σειρά από κεντρικά στελέχη όπως η Εύη Αξιόγλου, εγώ και ο Αλέξης Χαρέτσης χαρακτηριστήκαμε από πρώην συντρόφους μας ως ομάδα η οποία υπονόμευσε τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι μέσα στο, αν θέλετε, και στο θυμό των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτά παίξαν ένα ρόλο έτσι ώστε έστω και με αυτή τη μικρή διαφορά να κριθεί αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει βέβαια, κύριε Ηλιόπουλε, και η άλλη άποψη που λέει ότι ο κόσμος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο άφθαρτο. Στο άφθαρτο τουλάχιστον με βάση τη δική του ματιά στα πράγματα, επειδή ήξερε το παλιό, αν μπορώ να το θέσω έτσι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ήξερε τη δική σας πορεία, διότι δεν είσαστε χθεσινοί στο κόμμα, ψήφισε γιατί ήξερε τους άλλους. Δεν ήξερε τον κύριο Κασελάκη και όλοι εσείς στη συνέχεια δεν αντέξατε το σοκ και αποχωρήσατε. Πρώτα απ' όλα, αποχωρήσαμε για πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους και όχι γιατί δεν αντέξαμε το σοκ. Όπως χαρακτηριστικά, ακόμα και στην πολύ επιθετική και χυδαία κατά τη γνώμη μας ανάρτηση, έκανε ο κύριος Κασελάκης μετά την αποχώρησή μας, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μας πρότεινε θέσεις και αξιώματα τα οποία δεν δεχτήκαμε. Ξέρετε, αν αυτό το οποίο μας ενδιέφερε ήταν η καρέκλα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έχει θέσεις και αξιώματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά να μπαίνει στην πολύ δύσκολη διαδικασία να ξεκινά κάτι από την αρχή. Αλλά πέρα από τις θέσεις και τα αξιώματα, στην πολιτική πάντα έχει σημασία το πρόγραμμα, οι αρχές και οι αξίες. Mm-hmm. Άρα επιλέξαμε να μην είμαστε κομμάτι αυτής της διαδικασίας εκφυλισμού ενός ιστορικού χώρου τον οποίον υπηρετήσαμε. Η λογική με τον τρόπο, αν θέλετε, να τραβήξουμε το επιχείρημα παλιό και καινούριο αφορά το σύνολο των στελεχών που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και υπηρέτησαν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Οπότε με αυτήν την έννοια νομίζω ότι αν αυτό το επιχείρημα το τραβήξουμε στα όρια του, στην ουσία ακυρώνει όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, κύριε Ηλιόπουλε, κατά το παρελθόν συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο. Επίσης, όσο ήταν ο κύριος Τσίπρας στην Προεδρία, δεν υπήρχε πάντα σύμπνοια σε όλα τα θέματα. Υπήρχαν αρκετές διαφωνίες και ετερόκλητες απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, με αυτά τα δύο δεδομένα, γιατί δεν θα μπορούσατε να δώσετε λίγη ανοχή χρόνου, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές, να δείτε πώς θα περπατήσει το πράγμα και από εκεί και έπειτα να προχωρούσατε στις επόμενες κινήσεις? Ανοχή χρόνου μπορείς να δώσεις όταν στοιχειωδώς υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνύπαρξης. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό το οποίο ζήσαμε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή ήταν σοκαριστικό. Ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Κασελάκης απευθύνθηκε στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, η επιθετικότητα και οι εκφράσεις δεν δείχνανε πρόεδρο ενός κόμματος, ακόμα και σε μια στιγμή έντονης διαφωνίας. Όλα τα κόμματα ζουν έντονες διαφωνίες. Δείτε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά. Τέτοιες διαφωνίες δεν υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο μεγάλο στρατηγικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο λέω ξαναζήσαμε σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή ήταν μια ομιλία όχι πολιτικού αρχηγού. Ήταν μια ομιλία CEO σε μια εταιρεία υπό εκαθάριση που ετοίμαζε απολύσεις. Μια ομιλία η οποία, ξαναλέω, ταύτιζε την διαφορετική άποψη με πέμπτη φάλαγγα και εσωτερικό εχθρό. Άρα,
όταν ο άλλος δεν δέχεται καν να συνομιλήσει μαζί σου, όταν την κριτική την οποία κάνεις και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη που αποχωρήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη δεν είχαμε κάνει ούτε μία δημόσια εμφάνιση για να ασκήσουμε κριτική. Όλοι μας την κριτική την είπαμε στα όργανα. Όταν λοιπόν ο συνομιλητής σου δεν δέχεται την κριτική, όχι δεν δέχεται, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία και σε χαρακτηρίζει ως εσωτερικό εχθρό, ακόμα και να δώσεις περισσότερο χρόνο, πάλι θα είσαι στη διαδικασία του υπονομευτή, του εσωτερικού εχθρού. Δηλαδή, έχει σπάσει το πλαίσιο της πολιτικής εμπιστοσύνης, το πλαίσιο το οποίο μπορεί να επιτρέψει αυτόν τον διάλογο. Θα ήθελα και το σχόλιο σας για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα. Πώς την αποκωδικοποιείτε? Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε αυτόν τον χώρο να τον φέρει στην κυβέρνηση, κατάφερε να κερδίσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πήρε μια χρεοκοπημένη χώρα και έδωσε μια χώρα με λιγότερες ανισότητες, λιγότερη φτώχεια, λιγότερη ενεργεία, με ρυθμισμένα τα δημοσιονομικά και με μεγάλες νίκες στην εξωτερική πολιτική που δείχνει πραγματικά τι σημαίνει η εθνική στρατηγική, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών. Κατανοώ απολύτως την επιλογή του μετά το τραγικό για όλους μας εκλογικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η ρίζα της εσωκομματικής κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό αποτέλεσμα του τελευταίου του προηγούμενου καλοκαιριού. Επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω, να αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει την πορεία του και να μην μιλήσει καθόλου για τις εσωτερικές εξελίξεις. Ναι, όμως δεν θεωρείτε ότι φέρει ευθύνη και για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με πολύ μεγάλη γενναιότητα έκανε το μέσο όλο το προηγούμενο διάστημα, με πολύ μεγάλη γενναιότητα έκανε πίσω και επέλεξε, ξαναλέω, μια θέση να μην μιλήσει και να μην εμπλακεί στην πορεία μετά τη δικιά του παρέτηση, η οποία και πολιτικά και ανθρώπινα, κατά τη γνώμη μου, είναι κατανοητή. Στην παρούσα φάση όμως και με τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι, θεωρείτε ότι αυτή η σιωπή κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μεταφραστεί ως μια συνένεση στα όσα κάνει και λέει ο κύριος Κασελάκης? Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι όταν θέλει να πει κάτι το λέει ο ίδιος, οπότε δεν θα κάτσω να ερμηνεύσω τις σιωπές του. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο, κύριε Λιόπουλε, επειδή θέσατε και αρκετά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα γενικότερα, να σας ρωτήσω ποια θα είναι η θέση σας και η στάση σας σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, με αιχμή και την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε πολιτικά στελέχη τα οποία ξεκινάμε από παρθενογέννηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της αριστεράς έδειξε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στα ελληνοτουρκικά. Ήταν μια κατεύθυνση η οποία υπεράσπισης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής κυριαρχίας, μια μαχητική υπεράσπιση όμως και του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την γραμμή η οποία λέει ότι η Ελλάδα προφανώς και πρέπει να διεκδικήσει την λύση της μίας διαφωνίας που αναγνωρίζει με την Τουρκία, δηλαδή Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου με πορεία προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα θέτεται κόκκινες γραμμές στον όποιο διάλογο. Άρα θέτεται κόκκινες γραμμές στον όποιο διάλογο. Προφανώς ένα διάλογο με ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο λέει να συζητήσουμε για γκρίζες ζώνες ή για πράγματα τα οποία αναθεωρούν τις συνθήκες της Λοζάνης, εννοείται ότι δεν μπορείς να λάβεις μέρος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη και υποσχερίζεται το θέμα της Τουρκίας με εσωκομματικούς όρους και παιχνίδια. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στην εξωτερική πολιτική έχει δείξει πόσο, αν θέλετε, με εντελώς διαφορετικά κριτήρια από αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι τα ορθά διαχειρίζεται πράγματα. Ακόμα και στην ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα και μόνο το γεγονός, παρά την, αν θέλετε, πολύ επιθετική και αποικιοκρατική και άρα απολύτως καταδικαστέα στάση της Βρετανικής κυβέρνησης, και μόνο το γεγονός ότι ξαφνικά η ελληνική κυβέρνηση έχει βρεθεί να συζητάει για επιστροφή με δάνειο των κλεμμένων, δείχνει, αν θέλετε, μία παρέκκληση από πάγιες θέσεις της πολιτιστικής και ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και δείχνει και μία παρέκκληση από θέσεις οι οποίες είχαν επαλείψει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι στα πλαίσια μιας διμερούς επαφής με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά στα πλαίσια του ΟΗΕ, της UNESCO κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας ακραίος τακτικιστής, άρα δεν περιμένω ότι και στα ελληνοτουρκικά θα κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα θα έπρεπε να ενημερωθούν τα κόμματα, κύριε Λιόπουλε, στην παρούσα φάση, διότι ακούμε, διαβάζουμε διαρκώς αυτό που επικοινωνείται, είναι μια πολυδιαφημισμένη θετική ελληνοτουρκική ατμόσφαιρα, αλλά οι τουρκικές θέσεις παραμένουν οι ίδιες. Ο Ερντογάν δεν κάνει ούτε βήμα πίσω στον αναθεωρητισμό. Επιμένει στο ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ξεκάθαρα θα πρέπει να υπάρξουν
το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτικών ηγεσιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε μάθει εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, είτε από στελέχη του ΝΑΤΟ είτε από στελέχη ξένων κυβερνήσεων. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αυτό συμβεί και τώρα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να γίνεται ανεκτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.